Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Συγχωρήστε με το χαμόγελο, βλέπω κάποια αποτελέσματα που βγαίνουν, τα οποία ενδεχομένως, δεν ξέρω, μπορεί να αποτυπώνουν και μια διαφορετική εικόνα από τα exit poll που έχουμε δει μέχρι τώρα. Πάει καλά το κουκουέ στα αποτελέσματα που βλέπουμε. Κοιτάξτε, εγώ να ξεκινήσω από αυτό, παίρνω τώρα λίγο το ρόλο σας, δεν σας άφησα να μου κάνετε ερώτηση, θα έχουμε υποτελεσματική συνέχεια τη δυνατότητα. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής. Δόθηκε μια αξιόλογη μάχη και στις συγκεντρώσεις που έκανε το ΚΚΕ, πολύ περισσότερο στη συμπόρευση η οποία εκφράζεται από ένα μεγάλο τμήμα της εργατικής τάξης του ελληνικού λαού και από ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν και σε άλλους πολιτικούς χώρους τα προηγούμενα χρόνια και έκαναν μια σαφή επιλογή. Και καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε ευχαριστώντας τους γιατί η πίεση η οποία ασκήθηκε στην εργατική τάξη των λαών μας σε αυτές τις εκλογές δεν ήταν προφανώς ευρωεκλογών και εμείς, σαν κόμμα, προχωρήσαμε με μια τακτική όπου με ενιαίο τρόπο δώσαμε τη μάχη και είπαμε ότι ο ελληνικός λαός τώρα πρέπει να επιλέξει ή το δρόμο που τον έφερε μέχρι εδώ, όπως αυτός εκφράστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, ή να κάνει μια επιλογή, να επιλέξει το ΚΚΕ, γιατί είναι η δύναμη που μπορεί από την επόμενη μέρα κιόλας να πολλαπλασιάσει τους αγώνες και τα αποτελέσματα. Τώρα, αυτό είναι υποκρίση. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Όμως νομίζω ότι παγιώνεται μια βάση, δίνεται η δυνατότητα ενδεχομένως να έχουμε και μια αύξηση της εισπύρωσης. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι το ΚΚΕ το βλέπει ένα τμήμα του ελληνικού λαού, ακόμα και αν δεν το ψήφισε τώρα, σαν το αποκούμπι, πραγματικά το κόμμα εκείνο το οποίο θα βρεθεί σε κάθε φάση, στο πλάι του, θα βάλει μπροστά τα ζητήματα τα οποία χρειάζεται να μπουν, τις σύγχρονες ανάγκες, τα δικαιώματα που θα πρέπει να απολαμβάνουν το 2019. Δεν απουσιάζει και τους χώρους εργασίας ποτέ, είναι γνωστό. Το κλίμα ήταν πολύ καλό, αυτό που αντιμετωπίζαμε και ελπίζω ότι θα αποτυπωθεί και στο τελικό αποτέλεσμα. Ο στόχος των δύο ευρωβουλευτών, ένας εκ των οποίων από όσο ξέρουμε είναι να είσαστε εσείς στην Ευρωβουλή. Ο άλλος ο κ. Παπαδάκης. Και αυτό είναι, περιμένουμε να κριθεί από το αποτέλεσμα. Ο στόχος είναι το ΚΚΕ να πάει όσο το δυνατόν υψηλότερα, να συνεχίσει να έχει μια πάρα πολύ επιτυχημένη παρουσία στην Ευρωβουλή με τους δύο ευρωβουλευτές που είχαμε μέχρι τώρα, τον κύριο Παπαδάκη και τον κύριο Ζαριανόπουλο. Και να συνεχίσουμε μπροστά, γιατί δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουμε πραγματικά αυτή την πορεία η οποία έφερε, αν θέλετε, στο προσκήνιο και τα προβλήματα των Ελλήνων εργαζομένων, έδωσε μεγάλη βοήθεια, αλληλεγγύη ταξική που λέμε εμείς στους λαούς που αγωνίζονταν σε όλη την Ευρώπη. Και ακριβώς επειδή είναι και λίγο αρνητικός ο συσχετισμός, αρκετά αρνητικός ο συσχετισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζουμε ότι θα αποτελέσει και μήνυμα η ισχυροποίηση του ΚΚΕ και η συνέχεια της καλής παρουσίας που είχαμε. Και πώς να πω, να φέρει πιο μπροστά και τα υπόλοιπα κόμματα με τα οποία συνεργαζόμαστε και είναι πάνω από 34 κόμματα, εκ των οποίων πολλά συμμετέχουν στις ευρωεκλογές της σημερινής. Μια ερώτηση. Έχει ενδιαφέρον τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος γι' αυτό. Φαίνεται πως από τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ δεν είστε μόνοι. Έχει προκύψει αυτή τη στιγμή και φαίνεται πως προκύπτει έτσι, έκφραση και ευρωκοινοβουλευτική του Γιάννη Βαρουφάκη, μέρα 25. Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα πρόσωπο που είναι πλάκι στην περιπέτεια του 2015. Έτσι. Ναι, για πολλούς το εκλογικό σώμα τιμωρεί τον ΣΥΡΙΖΑ, επιβραβεύοντας τον Βαρουφάκη. Παρ' όλα αυτά, από τα αριστερά έχετε έναν. Στην αριστερή πολυκατοικία έχει εμφανιστεί ένα. Όχι με Airbnb, αλλά τέλος πάντων έχει πάρει ένα λίγκα σονιέρα το Μέρα 25. Αυτό εσείς πώς το εκτιμάτε, γιατί πήγε κόσμος εκεί? Νομίζω έχει ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, καταρχήν είστε όλοι έμπειροι δημοσιογράφοι και παρακολουθείτε στενά τις πολιτικές εξελίξεις. Όπως ξέρετε, εμείς δεν έχουμε μεσοτυχία ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά, ούτε με τον κύριο Βαρουφάκη πολιτικά, ούτε με τις άλλες δυνάμεις, αν θέλετε, που εκφράζουν είτε μία κατεύθυνση ωρεοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κατά την άποψή μας η Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί συγκεκριμένο πράγμα, την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων κόντρα στα συμφέροντα των εργαζομένων. Εμείς δεν είμαστε μια δύναμη που θέλει ούτε να τη μακιγιάρει, ούτε να την ωρεοποιήσει. Ούτε εκφράζουμε κάποιον αριστερόστροφο ευρωσκεπτικισμό, ο οποίος λέει έξω από το ευρώ ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με τους νόμους που ισχύουν σήμερα, δηλαδή βασικά το νόμο της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Άρα από αυτή την έννοια, εμείς μπορούμε να πούμε ότι ενδεχομένως ένα τμήμα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ να κοίταξε κάτι διαφορετικό, επειδή δεν είναι τώρα και κάτι καινούριο. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε δει ότι ο ελληνικός λαός είδε τις ελπίδες του να διαψεύδονται από τις λεπίδες των μνημονίων που έφερε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως όμως το βήμα αυτό έμεινε μισό. Και εμείς λέμε ότι παρά το γεγονός και του τι ψήφισε κάθε άνθρωπος του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, την επόμενη μέρα, από αύριο κιόλας, μπορούμε και να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μαζί
με αυτούς που συμπορεύτηκαν με το Κομμουνιστικό Κόμμα μέχρι σήμερα και να πολλαπλασιάσουμε ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους με τους οποίους βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο της λαϊκών συμφέροντων. Γιάννη, και... Αν μου επιτρέψετε ένα σχόλιο. Ναι, παρακαλούμε, γιατί το περιμένετε υπομονετικά και εσείς βλέπετε. Εντάξει. Και μετά στον κύριο Μαυρίδη, παρακαλώ. Υπομονετικά περιμένει και ο λαός να δει το αποτέλεσμα, αλλά αυτό που πραγματικά δεν πρόκειται να ανατραπεί είναι η πραγματικότητα την οποία ζει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δεν είναι το παθές όμως να το λέτε. Όχι, δεν είναι. Ένα κόμμα που προσδοκά στην αλλαγή και στην ελπίδα και στη μεταβολή την κοινωνική να λέτε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό δεν είναι λίγο προσέκτε, προσέκτε. Γιατί το ακούω και το κ. Σοφιανός προεκλογικά το έλεγε, δεν αλλάζει Αθήνα. Τώρα το λέτε εσείς. Προσέκτε, προσέκτε. Ρωτάω. Προσέκτε. Ναι, η τοπάθεια σε εμάς δεν θα βρείτε. Εμείς είμαστε φύση αισιόδοξοι γιατί είμαστε μέσα στο λαό και καταλαβαίνουμε το βάσανο το οποίο περνάει. Ταυτόχρονα όμως του λέμε ότι υπάρχει και άλλη λύση, υπάρχει και δρόμος προς τα έξω. Το θέμα όμως είναι μην προσπαθήσουμε με αυτή τη μάχη που γίνεται, πολιτικές εξελίξεις, ανατροπή του σκηνικού κτλ., να περάσουμε στον ντούκου το γεγονός ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλα βασικά στρατηγικά ζητήματα έχουν συγκλίνει. Άρα λοιπόν, ό,τι και αν λέμε, αν θα γίνουν σε ένα μήνα οι εθνικές εκλογές, σε τέσσερις, αυτό δεν μπορούμε να το καθαρίσουμε εμείς. Θα το ξέρουμε το βράδυ ενδεχομένως σήμερα. Όμως το ζήτημα είναι, μην πάμε ξανά να παίξουμε και να πέσουμε στην παγίδα του μικρότερου κακού. Το μικρότερο κακό κάθε φορά αποδεικνύεται το πιο μεγάλο κακό. Με το μικρότερο κακό πήγαμε το 2009 και μπήκαμε στα μνημόνια. Με το μικρότερο κακό είχαμε τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, που 10 χρόνια πριν, όταν το έλεγε το ΚΚΕ ότι μπορεί να έχουμε τέτοιου είδους εξελίξεις, μας κοιτάγανε και μας δείχναν και γελάγανε ότι αυτά δεν γίνονται εδώ. Με το μικρότερο κακό είδε και ο λαός μας οι ελπίδες του να διαψεύδονται και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ισχύει ο ΕΝΦΙΑ, να θυμίσω, ισχύουν οι χιλιάδες εφαρμοστικοί νόμοι που δεν καταργήθηκαν. Ταυτόχρονα το ΚΚΕ έκανε σοβαρές προτάσεις και μέσα στη Βουλή και για την επαναφορά των μισθών, των συντάξεων στο ακέραιο, την πτώση του ΦΠΑ, το μηδενικό ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Και άρα θα είναι και επίδικο, και αυτό ο ελληνικός λαός πρέπει να το έχει στο νου, ότι πραγματικά βελτίωσε τις θέσεις του από την επόμενη μέρα και από αύριο και στη συνέχεια. Θα είναι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ και στους χώρους δουλειάς και στις εκλογές.